ένα πολύτιμο εργαλείο για τους ανέργους στον νόμο Μαγνησίας, προκειμένου να πετύχουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση, αναμένεται να αποτελέσει το Γραφείο Ευαίσθητος Εργασίας που ιδρύει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας. Με δεδομένη την επιδείνωση του φαινομένου της ανεργίας που προκαλείται από την οικονομική κρίση, το Γραφείο Ευαίσθητος Εργασίας θα αποτελέσει βασικό εργαλείο της αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Με το εν λόγω έργο, σκοπός μας είναι να παρεμβαίνουμε και να δικτυώνουμε σε τοπικό επίπεδο την αγορά εργασίας, βοηθώντας τους ανέργους να βρουν την εργασία που χρειάζονται σύμφωνα με τα προσόντα που διαθέτουν. Παράλληλα, δε αναδεικνύουμε με τον τρόπο αυτό την τοπική αυτοδιοίκηση ως σημαντικό περιφερειακό παράγοντα άσκησης πολιτικής απασχόλησης. Η βασική αποστολή του Γραφείου είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για θέματα ευκαιριών απασχόλησης και δυνατοτήτων αξιοποίησης ευκαιριών επαγγελματικού προσανατολισμού ή ενίσχυσης των τυπικών και ουσιαστικών επαγγελματικών προσόντων των πολιτών στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικών, πολιτικών ή πολιτικών αναπτυξιακού χαρακτήρα. Φρόντισε η Νομαρχία Μαγνησίας να αρχίσει να λειτουργεί προκειμένου να καταστεί καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και ακόμα πιο προσβάσιμη η πληροφορία, ιδίως στον τομέα άσκησης κοινωνικών πολιτικών που έχουν να κάνουν άμεσα με φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Η πύλη και το γραφείο παρέχουν εξατομικευμένη πληροφόρηση τόσο σε ανέργους όσο και σε άλλους ενδιαφερόμενους, αλλά και στους εργοδότες που ενδεχομένως ψάχνουν προσωπικό. Δικτυώνει τις κοινωνικές υπηρεσίες και θέλω να σταθώ σε αυτό το σημείο, γιατί είναι κάτι που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας έχει ήδη πάρα πολλές δομές. Η αδυναμία τους είναι ότι δεν ενώνονται η μία με την άλλη.